Κύριε Αδουλάκη, στην καρδιά του φετινού καλοκαιριού και μία ακόμα συνάντηση των μερών του Πεσόπ είναι αναγκαία για να προλάβουμε τα, τα χειρότερα. Πραγματικά, σήμερα Δευτέρα, μετά από αυτό το οποίο διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν και υπήρξαν στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και θα συνεχιστεί ο καιρό να έχει με υψηλό μποφόρ και αυξημένε θερμοκρασίε, καθώ είναι το γεγονό ότι είδαμε πολλέ μικροαιστείε από τσιγάρα, από συμπολίτε μα οι οποίε δεν ήταν ιδιαίτερη προσεκτικοί, αλλά με την άμεση επέμβαση τη πυροσβεστική και των εθελοντικών ομάδων, αλλά και των εθελοντών αποτράπηκαν τα χειρότερα. Έχω έχοντας δει όλες τις αδυναμίες ε, όπου υπάρχουν σε σχέση ε, με την ε, καθημερινή διαχείριση τέτοιων ζητημάτων, ζητήσαμε ε, από τη μεριά της Αντιπεριφέρειας Λασιθίου να κάνουμε ένα έκτακτο συμβούλιο ε, πολιτικής προστασίας ε, έτσι ώστε να δούμε ποια είναι τα ζητούμενα και τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες ε, ποια είναι τα θέματα τα κυριότερα τα οποία έχουμε να διαχειριστούμε ε, έτσι ώστε να συνεχίσουμε την συνεργασία μας, αλλά και να κάνουμε και τις παρεμβάσεις όλοι, ο καθένας από το τομέα από τον οποίο είναι, έτσι ώστε να έχουμε μία χρονιά, μία σεζόν της αντιπυρικής περιόδου τέτοια, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, τα λιγότερα καμένα στρέμματα σε σχέση με άλλες χρονιές δεν έγινε κουβέντα μόνο για τι φωτιέ, έγινε κουβέντα για την πρόσβαση επισκεπτών σε παράξενα σημείο που θέλει ιδιαίτερη, ε, ή ένθεση, υπόδοση Που πολλέ φορέ ταλαιπωρούν τι αρμόδιε υπηρεσίε, κύριε Ανδουλάκη, και τι αποδυναμώνουν από άλλε mm. πιο σοβαρέ περιπτώσει. Πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο το διαπιστώσαμε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα μιας που ε, ε, ξέρετε ο, ο νομός Λασιθίου έχει απίστευτες ομορφιές ε, και έρχονται χιλιάδες επισκέπτες για να δουν αυτές τις ομορφιές ε, αλλά αντιμετωπίζουν οι διασώστες, η αστυνομία, ε, ζητήματα, στραμπουλήγματα οπότε κινητοποιείται ένας μηχανισμός όπου όταν έχουμε και είμαστε σε έκτακτη ε, διαδικασία όταν έχουμε ένα τεσάρι και είμαστε σε red code mm. για να ε, είμαστε σε πλήρη επιφυλακή αυτή, ξέρετε, η διασπορά δυνάμεων ενδεχομένω να είναι αποδυναμών. αρνητική, να αποδυναμώσει τι υπηρεσίε. Ε, οπότε μπήκαμε και στη λογική να διαχειριστούμε όλα αυτά τα ζητήματα που είχαμε στο προηγούμενο ε, χρονικό διάστημα. Όπω ξέρετε, έχουμε βγάλει επιπλέον απαγορεύσει αυτή την χρονιά ε, και είμαστε σε μια λογική να, να, να βρεθούμε πάλι ε, για να δούμε και τι επιπλέον παρεμβάσει όπου θα πρέπει να κάνουν και οι τοπικοί φορεί για να μην έχουμε τέτοια ζητήματα, ε, όπου είναι σημαντικό, μια που ε, πρέπει να διαχειριζόμαστε ορθά το ανθρώπινο δυναμικό, ε, η διαχείρισή του να είναι τέτοια έτσι ώστε να είναι πραγματικά μόνο στις ανάγκες όπου επιβάλλονται να βρίσκονται. Είστε ικανοποιημένο από την αμεσότητα του συντονισμού των υπηρεσιών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή κυρια Ανδρουλάκη. Πραγματικά είμαστε ευχαριστημένοι, μια που ε, όχι μονάχα ε, έχουμε πει ότι στο πεσόπεδο όσοι ασχολιόμαστε με την πολιτική προστασία, έχουμε γίνει μια οικογένεια γιατί στα δύσκολα έχουμε δεθεί όλοι μεταξύ μα, αλλά και στα δύσκολα είδαμε και όλα τα αντανακλαστικά και συνεχώ βελτιωνόμαστε. Ε, και αυτό είναι και το ζητούμενο, κάθε φορά να έχουμε μια καλύτερη βελτίωση, να προχωράμε βήμα-βήμα, ε, ε, να γίνονται τέτοιε διαδικασίε και διεργασίε, έτσι ώστε να είναι προ το καλό για το συμπολίτη μα. Είναι ευτύχημα ότι οργανώνονται οι θελοντικέ ομάδε τη Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και όπω και εμεί από τη δική μα τη μεριά λέμε, ότι για φέτο για πρώτη φορά θα μπορούμε και εμεί με έμεισου τρόπου να τους ενισχύσουμε με τέτοιο εξοπλισμό, έτσι ώστε να συνεχίσουν να είναι αποδοτικοί σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουν.